αμέσως την κουβέντα μου με τον πρώτο προσκεκλημένο μου, τον υποψήφιο για την περιοχή μας, υποψήφιο βουλευτή Φωκίδας με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, τον κύριο Μπρέντα Βασίλειο. Ευαγγέλη, με συγχωρείτε. Διορθώνω, Μπρέντας Βαγγέλης, ο οποίος μάλιστα είναι και ένας νέος άνθρωπος, είναι ένας φοιτητής του φυσικού των Ιωαννίνων. Να πω αμέσως την καλημέρα μου και να ζητήσω συγγνώμη για το όνομά του. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ είμαι από την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος, αρχικά να πούμε. Να σας πω δύο λόγια για την οργάνωση. Η ΟΚΔΕ είναι μια οργάνωση που ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και του τροτσχισμού και στο ρεύμα της Τέταρτης Διεθνούς. Και αυτό εδώ πέρα που λέμε αρχικά είναι ότι στο ψηφοδέλτιό μας, στο ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμμετέχουν μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές, εργαζόμενοι, φοιτητές, άνεργοι, που έπαιξαν και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα, τους μικρούς και τους μεγάλους αγώνες του προηγούμενου διαστήματος, και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται κιόλας. Το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ συμβολίζει και αναδεικνύει έτσι και εκείνους τους αγώνες και εκείνο το κομμάτι της εργατικής τάξης και των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που αποσιωπούνται έτσι κατά κύριο λόγο από τα ΜΜΕ και την αστική διαπλοκή. Και τώρα να βάλω και ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο καταρχάς, βεβαίως αυτό ήθελα να ρωτήσω. Καταρχάς να πω ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος, είσαι ένας φοιτητής, και μάλιστα είσαι και μέλος του Δέλτα Σίγμα, του Φοιτητικού Συλλόγου του Φυσικού, με την σοσιαλιστική σπουδαστική πάλι. Λένε εν πάση περιπτώσει ότι οι κομμουνιστές έχουν πάρα πολλά, αν θέλεις έτσι, κομματικά σπασμένα θέματα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη διαφορά. Πάντως εδώ βλέπω ότι υπάρχει και συμμετοχή σας αυτόνομα στις εκλογές με ψηφοδέλτιο σε όλη την επικράτεια. Πες μας, εξήγησες μας γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά με τα τόσα πολλά κομμουνιστικά κόμματα που υπάρχουν. Δηλαδή υπάρχει το Μουλουκουκουέ, το Λουκουκουέ. Εξήγησέ μας λίγο πάνω κάτω τώρα, γιατί μια και βρέθηκες και ξέρεις από αυτά, θα ήθελε ο κόσμος να ακούσει έτσι τη διαφορά αυτή η υπελοιπήν την ΟΚΔΕ, όπου εκπροσωπείς εσύ εδώ αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, στον νομό μας. Εννοείται. Αυτό που είπατε κιόλας, κατεβαίνουμε αυτόνομα στις εκλογές σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Ναι. Να βάλουμε ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο κατεβαίνουμε, είναι το άθλιο πολιτικό προσωπικό με το οποίο ο επικεφαλής ο Μητσοτάκης είναι υπεύθυνος έτσι για ιδιωτικοποιήσεις, για τα εγκλήματα στα Τέμπη, για τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Οφείλεται έτσι, έχει φέρει μία σειρά από ιδιωτικοποιήσεων, ιδιωτικοποίησε την υγεία, ιδιωτικοποιεί τα νοσοκομεία καρκίνων παιδών, έχει φέρει την ακρίβεια η οποία έχει γονατίσει όλη την κοινωνία και τους εργαζόμενους, έχει αυξήσει την ανεργία μας, η οποία στους νέους αγγίζει το 40% και αυξάνεται συνεχώς, οι άνεργοι συνολικά είναι σταθερά πάνω από 1 εκατομμύριο αυτή τη στιγμή, και έτσι ο μισθός μας δεν φτάνει στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, μετά τα μέσα του μήνα έτσι δεν του φτάνει για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες. Αν μου επιτρέπεις, έτσι για να κάνουμε και ένα διάλογο, αν θέλεις, σε παρακαλώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια όλα αυτά τα πράγματα που μου είπες, αλλά από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω, γιατί και εγώ είμαι γονιός και έχω παιδιά, και αυτή τη στιγμή μάλιστα ένα παιδί μου είναι στο εξωτερικό. Έχει φύγει, είναι από τα παιδιά αυτά που φύγανε, το brain drain. Λοιπόν, αυτό το θέμα δεν είναι το σημερινό της σημερινής κυβέρνησης. Είναι μια κατάσταση που είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορώ να πω και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με την, από το 2010 και μετά. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω αμέσως μετά, δηλαδή να εξηγήσω ότι αυτές οι πολιτικές που κυριαρχούν τώρα δεν ήρθανε ξαφνικά την τελευταία τετραετία μόνο, είναι οι πολιτικές των μνημονίων συνολικά
που έχουν εφαρμοστεί και μας έχουν οθήσει εδώ πέρα σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα μνημονιακό νεοφιλελεύθερο κόμμα το οποίο έχει συμβάλει και στα, έχει ευθύνη, συγγνώμη, και σε αυτό που έγινε για τα Τέμπη και σε όλες αυτές τις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων όπως η ΔΕΗ και η ΤΡΕΝΟΣΕ, όπως αντίστοιχα έτσι και το στιγματισμένο ΠΑΣΟΚ και ΚΙΝΑΛ που τα στελέχη του, ας πούμε, έτσι και έχουν ψηφίσει όλα αυτά τα μέτρα με τα μνημόνια και τα λοιπά και εμπλέκονται έτσι και σε πάρα πολλά σκάνδαλα όπως το Qatar Gate και τα λοιπά. Επομένως είναι συνολικά αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται μέσα και τα τελευταία χρόνια μέσα από τα κοινοβούλια και μας έχουν φέρει σε αυτή την κατάσταση. Και εμείς αυτό που λέμε απέναντι σε όλο αυτό το κομμάτι είναι ότι η λύση μας θα έρθει μέσα από τους αγώνες μας. Εκεί είναι το σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο, έτσι, να έρθω και στην πρώτη ερώτηση που μας κάνατε, έχουμε μία αντιπαράθεση, έχουμε μία διαφωνία και δεν μπορούμε να κατεβούμε. Δεν θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να κατέβουμε έτσι και να κάνουμε εκλογικούς, ας πούμε, συνασπισμούς, μάλιστα, μόνο για μία. Ορίστε. Συνασπισμούς, σωστά το είπατε. Ναι, ναι, εκλογικίστικους, ας πούμε, συνασπισμούς, γιατί θεωρούμε ότι η λύση θα έρθει στους αγώνες. Και εκεί πέρα είναι που πρέπει να υπάρξει μια ενότητα. Μια ενότητα στους αγώνες, με τους εργαζομένους, με τα φτωχά λαϊκά στρώματα και με τον κόσμο που θέλει να έρθει στον δρόμο. Και με οποιονδήποτε άλλον πιστεύει ότι μέσα από τους αγώνες μας έτσι θα δοθεί μια λύση. Είμαστε αντίθετοι έτσι με τη διασπαστική και ρεφορμιστική πολιτική του ΚΚΕ που κάνει ό,τι μπορεί για να καθυλώσει και να διαιρέσει τους αγώνες, που στις πιο κρίσιμες στιγμές είναι στο πλευρό της αστικής τάξης, ψηφίζοντας εξοπλιστικές δαπάνες, τον πόνους των 600 ευρώ στους ένστολους φέτος τα Χριστούγεννα, ενώ ο κόσμος, ας πούμε, δεν είχε να καλύψει τις βασικές του ανάγκες για να κάνει, να περάσει τις γιορτές του και να καλύψει τα έξοδά του, που μιλάει διαρκώς έτσι για εθνική κυριαρχία απέναντι στην Τουρκία και ευθυγραμμίζεται με τις αστικές δυνάμεις, και αντί να προστάξει τους άμεσους στόχους πάλης και, που έχει αυτή τη στιγμή ο κόσμος ανάγκη, μεταθέτει τα πάντα σε ένα καθόριστο μέλλον και προσπαθεί να ενισχυθεί εκλογικά. Και αυτό που θεωρούμε εμείς, για να πω και δύο πράγματα για το πρόγραμμά μας. Βεβαίως. Ορίστε. Βεβαίως, σας ακούμε. Ναι, ναι. Αυτό που λέμε αρχικά είναι ότι για να μπορέσουμε να δώσουμε μια οριστική λύση σε αυτό το πράγμα και να απαλλαγούμε από όλα αυτά, χρειάζεται παραταταμένος και σκληρός αγώνας και μια επαναστατική πολιτική. Δεν απαιτείται μια μόνο πολιτική αλλαγή ή πολύ περισσότερο μια κυβερνητική αλλαγή, αλλά μια κοινωνική αλλαγή, μια βαθιά τομή αντικαπιταλιστική και επαναστατική κατεύθυνση πρέπει να δοθεί τώρα. Για να απαλλαγούμε από όλα αυτά χρειάζεται μια εθνικοποίηση των υπηρεσιών και των δομών, όπως είναι η υγεία, το νερό, οι συγκοινωνίες, μια βαριά φορολογία στα κέρδη των πλουσίων, η οποία είναι μηδαμινή αυτή τη στιγμή. Θεωρούμε ότι πρέπει να επέλθει έξοδος από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πάυση πληρωμών και μονομερής διαγραφή του χρέους μας, και να φύγουμε από το ΝΑΤΟ και να διώξουμε τις βάσεις και τους υπεραλιστές οι οποίες μας έρνουν μέσα σε ένα πόλεμο και μας βάζουν να παίζουμε ένα κομβικό ρόλο στους διάφορες συγκρούσεις που γίνονται παγκόσμια, και από εκεί και πέρα να δοθούν λεφτά για δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, για ένα πραγματικό κοινωνικό πρόγραμμα, να καταργηθεί η αντιλαϊκή φόρη όπως το ΦΠΑ και να γίνει πλαφόν μείωση στις τιμές των βασικών αγαθών, οι οποίες αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια εκεί που έχει φτάσει είναι αβάσταχτες έτσι για τα νοικοκυριά και για τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και προφανώς να υπάρξουν πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, και να υπάρξουν και συλλογικές συμβάσεις για όλους, που τα τελευταία χρόνια αυτά τα πράγματα έτσι είναι απλά θεωρητικά και κανείς στην πράξη δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό. Και τέλος, και αρκετά σημαντικό, έτσι είναι η υπεράσπιση και η διεύρυνση των δημοκρατικών μας δικαιωμάτων και ελευθεριών, να δημιουργηθούν επιτροπές δράσης και αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της εξαθλίωσης και του κράτους έκτακτης ανάγκης, τα οποία μας έχουν τσακίσει, και κάθε φορά που πάμε να
διαμαρτυρηθούμε, δεχόμαστε καταστολή ή βγάζουν, κρίνονται παράνομες οι απεργίες μας και οι μορφές πάλης που ακολουθούμε. Θέλω να πω πάλι και να επενθυμίσω στους φίλους και τις φίλες ότι έχω ένα νέο άνθρωπο απέναντί μου. Είναι ο κύριος Μπρέντας Βαγγέλης, υποψήφιος στην περιοχή της Φωκίδας, στον νομό Φωκίδας, με την ΟΚΔΕ. ΟΚΔΕ σημαίνει Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος. Ένας νέος άνθρωπος με τις απόψεις του, με τις ιδέες του. Ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που άκουσα έχει μια συγκρότηση. Θέλω να πω όμως το εξής, και μου έκανε εντύπωση που μου είπες τον διαχωρισμό μεταξύ των άλλων οργανώσεων των κομμουνιστών στη χώρα μας. Δηλαδή αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει και που πραγματικά δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος, γιατί υπάρχει αυτή η πολυδιάσταση, η πολυδιάσπαση αν θέλεις, στα κομμουνιστικά κόμματα. Ναι, να σας απαντήσω. Στην ουσία αυτό που λέμε εμείς σαν οργάνωση κομμουνιστών διεθνιστών Ελλάδος είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ενότητα στον δρόμο, και υπάρχει ενότητα στον δρόμο με όσους αγωνίζονται και κατεβαίνουν. Και παλεύουμε μέσα από απεργίες, μέσα από διαδηλώσεις, και εκεί είναι η ουσιαστική λύση. Αυτό είναι που λέμε σαν οργάνωση, και αυτό εδώ πέρα είναι που πιστεύουμε ότι η πολιτική μας είναι η πιο χρήσιμη επιλογή, γιατί παλεύουμε το κακό μέσα από τη ρίζα και θεωρούμε ότι η λύση στα προβλήματά μας θα έρθει μέσα από τους αγώνες μας, και εκεί πρέπει να υπάρχει ενότητα, η βασική ενότητα, στο δρόμο και στους αγώνες. Μάλιστα. Δεν είναι να υπάρξει ενότητα για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποιες έδρες στη Βουλή και να κατεβάζουμε υπερωτήσεις και νομοσχέδια αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η λύση θα έρθει μέσα από τους αγώνες μας, να παλέψουμε για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος με την εγκαθίδρυση μιας άλλης εξουσίας και μιας κυβέρνησης των εργαζομένων, μιας κυβέρνησης η οποία θα αποτελείται από τους εργαζόμενους, από τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Μπρέντα Βαγγέλη, φοιτητή, νέος άνθρωπος, ένα νέο παιδί, ο οποίος κατεβαίνει υποψήφιος στη Φωκίδα με την ΟΚΔΕ. Σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Εύχομαι το καλύτερο. Και εγώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.